μετά τη διεκδίκηση ακολουθεί πάντοτε αποκλεισμός της Ελλάδος. Μην φτάσουμε εκεί, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Μην φτάσουμε εκεί να τονίσουμε, κύριε Τολιάδε, ότι δεν υιοθετεί απαραίτητα τις γνώμες των συνεργατών του. Έτσι λέει στο site. Βέβαια, ναι, ναι. Όλοι έχουν ίδια άποψη, οι καθηγητές που φιλοξενεί. Όλοι είναι ενδοτικοί. Δεν έχω προδοτική. Για μένα είναι προδοτική, αλλά επειδή προσωπική μου κρίση, λέω ενδοτική. Γενική αναφορά. Και το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ό,τι λέει. Δηλαδή εδώ μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, το ΕΛΙΑΜΕΠ όμως δεν υιοθετεί. Απίστευτα πράγματα. Και μου στέλνουν τον τόκο ως σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη. Έτσι. Στέλνουμε τον τόκο ως σύμβουλο του Μητσοτάκη. Ο οποίος τόκος είναι γνωστός. Δεν έχω στόκος, γνωστός, σταθερός στις απόψεις του. Είναι υπέρ του δέοντος ενδοτικός. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι οι συνεργάτες του ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν αμυφθεί για τις τουλάχιστον κατευναστικές μελέτες που έχουν συντάξει πάρα πολλές φορές. Δεν γνωρίζουμε όμως κάποια μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ που να είναι της Ισλανδίας την κατεύθυνση. Δηλαδή, καταλάβετε. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι σύμβουλος του Παπανδρέου, του Σιμίτη, του Τσίπρα έμεσα, του Τσίπρα σήμερα. Όλες οι μελέτες τους είναι συγκεκριμένες. Συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση, ενδοτικότητα, πας στη ΣΥΕΡΙΝ. Μία μελέτη που να περιλαμβάνει κάτι άλλο δεν έχω δει. Παραδείγματος χάρη τις απόψεις του Μάση, τις απόψεις του Καριώτη, τις απόψεις του Γιαννέλη, του Γρίβα, με τις οποίες μπορεί να διαφωνώ εγώ, Σταντακόπουλος ο άλλος, μπορεί να διαφωνώ μαζί τους. Όμως, ή να διαφωνώ μαζί με αυτή προς Θεού. Αλλά είναι η άλλη άποψη. Η άλλη διαφορετική άποψη. Η άποψη μια σοβαρή, συγκροτημένη εξωτερική πολιτική. Όμως επιμένετε στα ίδια τραγικά λάθη. Το επαναλαμβάνω προς ψηφοφόρους. Εσείς φταίτε για όλα και δεν φταίει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟ. Οι Έλληνες πολίτες που έχουν γίνει, που είναι αποσβολωμένοι, που είναι ναρκωμένοι, που είναι με το μυθυλατισμό του ενδοτισμού αλλά και του διεθνισμού μέσα στο πετσί τους γεμάτοι. Αυτά εμένα με ενοχλούν. Και να τα λέω ως ελληνική λύση και να τα λέω πάντοτε. Όταν λέω πάντοτε πάντοτε, για να καταλάβετε τι ψηφίσατε και πρέπει να ντρέπεστε πολύ από εσάς, δείτε το βίντεο 630. Ποιους ψηφίσατε και πρέπει να ντρέπεστε. Δείτε το. Να σας πω κάτι. Τότε οι Έλληνες στην Ελλάδα, κυρία μου, άμα θέλετε και πείστε και γυναίκα στρατιωτικού και πρέπει να ξέρετε την ιστορία, μπήκαν ως λαθρέοι, αφού τους θέλετε λαθρέοι. Γιατί τους ζητούσαν διαβατήρια, κυρία μου. Αυτή ήταν η κυβέρνηση τότε. Καθίστε λοιπόν. Μη συγκρίνουμε. Α, ναι, μη συγκρίνουμε. Το δικαιοκρατικό και φιλελεύθερο πνεύμα του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπει καν σαν σκέψη να πάμε σε τυποποίηση εγκλημάτων που μπορεί να αναφέρονται στο χρόνο μας, στη σκέψη, στην πρόθεση. Ακούστε τώρα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αντίκημα διαβράζει αυτός που κατέχει μία μορφόμα βολόγια στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα εδώ που προσβάλλει. Είμαστε έτοιμοι να συμπεριφερθούμε με τον πιο ακραίο και σκληρό τρόπο σε γείτονες, όπως τους Μακεδόνσκι, τους οποίους τους έχουμε εκεί και τους ψήνουμε τώρα, δεν τους λέμε. Εδώ βγήκανε στα συναλλητήρια και λέγανε να πάρουμε τη Σόφια. Εγώ ήξερα την Κωνσταντινούπολη. Και μετά άκουσα τη Σόφια, σύνθημα. Εκεί, στους Μακεδόνσκι. We're all here. Humanity sprang out of Africa. And we're all bastards. You know, by definition. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτούς τους ψηφίζετε εσείς. Αυτούς, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί τσόν μίσος με το ελληνικό έθνος. Bastards, λέει ο άλλος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας μισούν τόσο πολύ ακόμη και εκλεγμένοι σας βουλευτές που εσείς ψηφίσατε. Εσείς, ο άλλος έλεγε Μακεντόνσκι στην Ελλάδα και τον έχετε βουλευτή. Και τον έχουν τον περιφερόμενο κύριο αυτό από κανάλι σε κανάλι ως ειδικός. Και δεν ξέρω πάση τι ειδικότητα έχει. Έχουν μάθει μια ειδικότητα για αυτόν τον λόγο.